Στην εκδήλωση τελετής εγγενείων του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη σήμερα όλες της Ελλάδος συμμετείχαν εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα μεταφορών και βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ Γιάννης Παπαθανασίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισης, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού των ΕΛΠΕ Γιώργος Αλεξόπουλος, ο Διευθυντής Ανάπτυξης των ΕΛΠΕ Σωτήρης Καπέλος, η Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας Δούκου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, οι βουλευτές Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου και ο Γιώργος Αμανατίδης, ο βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Τζικαλάγιας, ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Αντωνιάδης, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κωστής Μουσουρούλης, καθώς και επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Από ουραγώσεων εξελίξεων, από την απαξίωση και την περιθωριοποίηση που πρέπει να το πούμε, είχε καταδικαστεί αυτός ο τόπος επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Κοζάνη γίνεται σήμερα σημείο αναφοράς και ένα βέλτιστο παράδειγμα στην Ευρώπη. Η Κοζάνη θα αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένα ελληνικό best practice για την ενεργειακή μετάβαση και για την μετάβαση στην οικονομία μηδενικού άνθρακα. Για εμάς η Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία, παραμένει ισχυρό ενεργειακό κέντρο της πατρίδας μας και πρωταγωνιστεί στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και επενδύσεων, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει και γυρίζει σελίδα, παραμένοντας όμως ένας ισχυρός πυλώνας στήριξης του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την επόμενη μέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Κοζάνη που χτυπά πραγματικά η καρδιά της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι ίσως η πρώτη φορά, το γνωρίζετε, που η πολιτεία επίσημα με την απόφαση του Πρωθυπουργού έθεσε στο επίκεντρο της προσοχής αυτό το μεγάλο ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Και για πρώτη φορά η πολιτεία σχεδίασε προγράμματα για την Κοζάνη, για τη Φλόρινα, για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τη Μεγαλόπολη. Σήμερα λοιπόν που εγκαινιάζεται αυτό το σπουδαίο έργο των 204 ΜΒ εδώ στην Κοζάνη, είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, το πώς θα τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα την αλλαγή αυτή του παραγωγικού μοντέλου. Έχουμε δεσμευτεί για τη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50% έως το 2030. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης, περίπου τα 2/5, θα προέλθουν από την ανάπτυξη μεγάλης δραστηριότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πριν από 2-3 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, είχαμε 26 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως, κυρίως σε εγκαταστάσεις του ομίλου μας, ένα μικρό χαρτοφυλάκιο 200 ΜΒ, μια μικρή ομάδα και πολλή όρεξη. Σήμερα είμαστε περήφανοι που έχουμε πλέον, μαζί και με το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, 300 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως, φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, και ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο άνω των 2 GW σε ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει και έργα αποθήκευσης ενέργειας, μεταξύ των οποίων και στην εγκατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, και επίσης 3 μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα, συνολικά 675 MW, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Πέρα αυτό το ανακοινώσαμε πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Βερολίνο. Βεβαίως τότε δεν ξέραμε ότι την επόμενη μέρα θα μας έκλειναν στα σπίτια μας λόγω του COVID, αλλά το Μάρτιο του 20 ανακοινώσαμε στο συνέδριο που είχε οργανωθεί στο Βερολίνο μαζί με την τότε καγκελάριο κυρία Μέρκελ την πρόθεσή μας να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο πάρκο στην Ελλάδα. Επένδυση σε ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργήσαμε ένα έργο σταθμό στη νέα εποχή της ενέργειας, το οποίο αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο. Ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης είναι στην καρδιά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη.
αξιοποιήσαμε τεχνολογία αιχμής μεγάλης κλίμακας για την κατασκευή καινοτόμων φωτοβολταϊκών πλαισίων διπλής όψεως.